Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβείαν του ελθύνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλότυχοι αυτοί που έχουν πεθάνει και τους σκεπάζει το αγιασμένο χώμα της πατρίδος. Ευτυχείς αυτοί που πέθαναν για τα μεγάλα και υψηλά ιδανικά της πατρίδος. Μακάρι, λέγει το Πνεύμα του Θεού, ότι αναπαύσονται από τον κόπο αυτόν. Ευτυχείς αυτοί όσοι έζησαν έχοντες υψηλά το λάβρο της Ορθόδοξου πίστεως και ζήσαντες κατά τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Αλλά όσον ευτυχείς είναι αυτοί, τόσον δυστυχείς είμαστε εμείς αγαπητοί, οι οποίοι ζούμε εις τας ημέρας αυτάς. Διότι όπως είπα και άλλοτε, η ημέρα αυτή είναι πονηρέ. Όχι διότι υπάρχουν ημέρες αποφράδες, όπως νομίζει ο πολύς λαός. Αποφράδες ημέρες δεν υπάρχουν. Η ημέρα γίνεται καλή ή κακή από τον άνθρωπο, εξαρτάται μια ημέρα να είναι καλή ή κακή. Εμείς είμαστε οι δημιουργοί των ευτυχισμένων ή των δυστυχισμένων καιρών. Και η κυρή μας είναι πονηρή και χαλεπή εξαιτίας της κακίας μας και της διαφοράς μας, η οποία έχει αποκορυφωθεί. Ζούμε σε πονηρές ημέρες, απιστεύτως πονηρές ημέρες. Η αρετή εξευτελίζεται, η κακία τιμάται. Η πορνεία, η μοιχεία και πάσα άλλη ακαθαρσία, ως ποταμός ακάθαρτος, κυλίει τα βρωμερά της ρεύματα και κατακλείζει τον κόσμο ολόκληρο. Ο άνθρωπος φωνεύεται, ο Χριστός σταυρώνεται. Είναι η μέρα πονηρέ και δεν είναι μακράν η μέρα που θα πει εκείνο που είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και λέγει και ο λαός μας, ευγείτε εσείς, θα πάμε πάνω στα μνήματα των ηρώων μας, οι οποίοι θυσιάσαν διότι υψηλών και ωραίων, και θα πούμε βγείτε εσείς οι πεθαμένοι, να πούμε εμείς οι ζωντανοί. Ημέρα αποκαλύψεως, και σας ημέρας αυτάς, τας φρικτάς ημέρας, ακούονται σάλπιγγες αποκαλύψεως. Και οι σάλπιγγες αποκαλύψεως επαναλαμβάνουν εκείνο που είπε ο Χριστός τη νύχτα, όταν μέσα εις τον κήπο Γεστημανή ήτανε ο Ιούδας έτοιμος επικεφαλής ραπαλοφόρων στρατιωτών να τον συλλάβουν. Είπε στους κοιμωμένους μαθητάς, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην πέσετε εις πειρασμόν. Διότι να χρειάζονται να είμεθα προσεκτικοί εν εγρηγόρση και εκτός της προσοχής που πρέπει να έχουμε. Και όπως οι στρατιώτοι οι οποίοι βρίσκονται γύρω πολέμου στα ψηλά βουνά δεν κοιμούνται τη νύχτα, αλλά με καρφίτσες, συνήντησε αυτό το πράγμα, με καρφίτσες κεντώνουν τα κορμιά τους τα βασανισμένα για να μην κοιμηθούν, διότι ξαφνικά γίνεται εφνιδιασμός. Και ο εφνιδιασμός είναι λίγαν επικίνδυνος, όπως λέγω, εκείνοι οι στρατιώτες αγρυπνούν στα ψηλά βουνά, φυλάσσονται στα σύνορα της πατρίδος. Κατά παρόμοιον τρόπο και εμείς ως στρατιώτες του Κυρίου μας Χριστού να διατηρούμε πάντοτε εις κατά συνεγρηγόρσεως εν όψη τρομερών κινδύνων. Αλλά εκτός της προσοχής, την οποία πρέπει όλοι μας να έχουμε δια τα επερχόμενα δεινά στην ανθρωπότητα, πρέπει ακόμα, αδελφοί μου, να μεταχειριστούμε ένα όπλο δεδοκιμασμένο, ένα όπλο που μεταχειρίσαν όλοι όσοι εκεί οι μάρτυρες, ένα όπλο παντοδύναμων, και το όπλο αυτό που πρέπει όλοι μας να είμαστε αρματωμένοι. Ο στρατιώτε του Ιησού Χριστού είναι η προσευχή. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην πέσετε εις πειρασμόν. Είναι περιττόν σε εσάς που είστε εδώ στην αίθουσα και κατ' μάλλον και ήτον είστε άνθρωποι θρησκευτικοί που πλησιάζετε τους ιερούς ναούς, είναι περιττόν να ομιλήσω περί της αξίας της προσευχής. Η προσευχή είναι μία γλυκιτάτη ώρα, είναι μία έξαρση της ψυχής, είναι μία συνομιλία και συνέντευξης με τον Θεό.
Η προσευχή είναι διαφόρων ειδών. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το πρώτο είδος, που δυστυχώς είναι όλο Κύριε Λέησον έχουμε στα χείλη, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και καλώς ποιούμε, αλλά το πρώτο είδος της προσευχής δεν είναι η δέηση, δεν είναι η ηγεσία, δεν είναι εξομολόγηση, δεν είναι ευχαριστία, αλλά το πρώτο είδος, το κορυφαίο είδος που δεικνύει των χριστιανών είναι η δοξολογία, ο ένος. Πάσα ψυχή είναι σάτω των Κύριων, ένος. Τι θα πει ένος? Άμα δεν έχεις ένο, δεν είσαι χριστιανός. Το άλλο, το Κύριε Λέησον, είναι τροποντινά και των ζητιάνων. Και ο ζητιάνος που πεινάει, που υποφέρει, χτυπάει την πόρτα και ζητάει ένα κομμάτι ψοχή. Αλλά το πρώτο είδος που το οποίο δεικνύει την πνευματικότητα του χριστιανού είναι ο ένος, είναι δοξολογία. Έτσι λέγει ο ιερός Καβάσιλας, ο οποίος ερμηνεύει το μυστήριο της ιεράς λειτουργίας. Ο ένος, πάσα ψυχή ενεσάτω του, ένι η ψυχή μου των Κύριων. Τι θα πει ένος? Ένος θα πει θαυμασμός. Τι θα πει θαυμασμός? Όπως έρχονται από τα πέρατα του κόσμου επάνω εδώ στον λόφο της Ακροπόλεως και βλέπουν το αριστούργημα αυτό των αιώνων, το καλλιτέχνημα αυτό που κατασκεύασαν, ανοίγαν οι προγονείς μας και θαυμάζουν την τέχνη της Ελλάδος. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε θαυμασμό. Τι είναι αυτή η Ακρόπολης μπροστά στο καλλιτέχνημα, στο αριστούργημα που παρουσιάζει το σύμπαν ολόκληρο? Όταν ανεβαίνεις επάνω στα ψηλά βουνά και αγναντεύεις τις παιδιάδες, όταν πηγαίνεις πάνω στα ύψη των ποταμών και βλέπεις τους ποταμούς να τρέχουν, όταν αγναντεύεις τη θάλασσα, όλα αυτά τα ωραία, όταν ακούς μες στο δάσος την φωνή της Αηδόνος, όταν περπατάς μες στα σπεδιάδας και στους κάμπους, όταν ταξιδεύεις μες στη θάλασσα την απέραντο, όταν υψώνεσαι με το αεροπλάνο, θαυμασμός! Όπου να κοιτάξουμε, όπου να στρέψουμε το βλέμμα, ένας θαυμασμός είναι. Ο ένος είναι θαυμασμός. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε να θαυμάζουμε τον Δημιουργό του Παντός δια τα έξοχα κάλλη, τα οποία είναι εγκατασπραμένα εις όλη την γωνία του απεράντου σύμπαντος. Είναι η ψυχή μου των Κύριων. Προσεύχεστε λοιπόν, είτε δοξολογούντες τον Θεό, είτε ευχαριστούντες Αυτόν, είτε εξομολογούμεντες αμαρτίας ενώπιον Του, είτε οικετεύοντες και παρακαλούντες Αυτόν. Προσευχή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Και όπως δεν περνάει ένα λεπτό αδιαλείπτως, εργαζόμεθα, κινούμεθα, κάνουμε διάφορες εργασίες, τρώγουμε, κοιμούμεθα, τα πάντα πράττουμε, αλλά δεν περνάει ένα δευτερόλεπτο χωρίς αναπνοή. Ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς αναπνοή. Διαρκώς αναπνέουμε. Όπως λοιπόν ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα, αναπνέονται συνεχώς, ούτω πως πρέπει να είναι και η προσευχή μας. Είναι αναπνοή της ψυχής. Γι' αυτό λέγει ένας ιερός πατήρ, ότι μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Προτιμότερο λέει να θυμάσαι το Θεό παρά να αναπνέεις το οξυγόνο της ατμοσφαίρας. Προσευχή, αδιαλείπτως προσεύχεστε, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά πάντοτε η προσευχή είναι καθήκον του χριστιανού. Αλλά ιδιαιτέρως όμως σε εποχάς κινδύνων, τότε επιβάλλεται περισσότερο να προσευχόμεθα προς τον Θεό και να ζητούμε το έλεος του Θεού και την βοήθεια του Θεού. Εν ημέρα θλίψεως επικαλεσέ με και εξεδούμε και δοξάσαμε. Σε ημέρα πόνου, θλίψεως, ατομικής, οικογενειακής, εθνικής, πανανθρωπίνης, πρέπει να κρούμε τον κόδωνα της θείας ασπλαχνίας και να ζητούμε την βοήθεια του Θεού. Και η προσευχή που γίνεται στα σημέρας εθνικών κινδύνων, η σημέρας πόνου και θλίψεως, είναι όπλο ακαταμάχητο. Θα ειδυνάμεθα να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα της θαυματουργικής δυνάμεως της προσευχής. Θα μου επιτρέψετε απόψε να ανοίξουμε τηλεόραση. Θυμάστε τι σας είπα τηλεόραση ποια είναι. Θεία τηλεόραση είναι η Αγία Γραφή. Και όπως οι κοσμικοί άνθρωποι ημέρα και νύχτα μέχρι τα μεσάνυχτα ανοίγουν τηλεοράσεις και βλέπουν τα εσχράκια κατανόμαστα πράγματα, ούτω πως και εμείς οι χριστιανοί να ανοίγουμε την τηλεόρασή μας. Και τηλεόρασή μας είναι η Αγία Γραφή.
Θα ανοίξουμε λοιπόν σήμερα στο κανάλι, στις πράξεις των Αποστόλων, και θα δούμε εκεί ένα θαύμα από τα θαύματα εκείνα τα οποία έκαμνε, κάμνει και θα κάμνει μέχρι συντελείας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δια των προσευχών των χριστιανών και πιστών χριστιανών. Ανοίγοντες, διαβάζοντες το 12ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμεθα νοερός εις τα Ιεροσόλυμα το χρόνο 32-34-35 μετά Χριστό, ύστερα ο λίγον μετά τη Σταύρωση, μετά την Ανάσταση και μετά την Πεντηκοστή, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Ήταν τα πρώτα σπέραματα της Εκκλησίας, ήσαν η πρώτη Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, η μήτρη των Εκκλησιών. Ζούσαν ακόμα οι Απόστολοι τότε, στην εποχή εκείνη. Βασιλεύς της Ιουδαίας ήταν ένας Ηρώδης. Ποιος Ηρώδης? Ηρώδε είναι τρεις μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Ο ένας Ηρώδης, ο πρώτος, ο γενάρχης, ήταν εκείνος που έσφαξε τα νήπια της Βηθλεέμ. Ο δεύτερος Ηρώδης, ο υιός του, κακούργος ο πατέρας, κακούργος ο γιος. Ο Ηρώδης ο γιος ήταν εκείνος που εσκότωσε, φώνευσε, επεκεφάλισε Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και τρίτος, ο έγγονος του παππού, κακός ο παππούς, κακός ο γιος, κακός το έγγονός του, ήταν ο Ηρώδης αυτός, περί του οποίου μιλεί το 12ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Αυτός ευασίλευε εις όλην σχεδόν την Ιράν γη της Παλαιστίνης. Αυτός εμισούσε τους χριστιανούς και εξέδωκε ένταλμα συλλήψεως. Και εκεί που δίδασκε ποιος? Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Ιωάννου, ο Φλογερός, ένας από την Αγία Τριάδα που είχε σχηματίσει ο Χριστός. Όλους αγαπούσε ο Χριστός, αλλά ιδιαίτερος αγαπούσε την Αγία Τριάδα, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Τον Ιάκωβο λοιπόν, ο οποίος είχε νευρώδες και ισχυρόν το κήρυγμα και προσήλθε κόσμο πολύ, διέταξε ένταλμα συλλήψεως και τον συνέλαβαν την ώρα του κηρύγματος και τον οδήγησαν δεμένο στους φυλακάς και την άλλη μέρα τον εξετέλεσε, τον εφώνευσε. Και επειδή αυτό που έκανε ο Ηρώδης εφάνει αρεστόνι στους όχλους, δημαγωγός αυτός του Χριστού είδους, διατάσσει δεύτερον ένταλμα συλλήψεως και συλλαμβάνουν οι στρατιώτες της σπήρας του των κορυφαίων των Αποστόλων, των Πέτρων των Απόστολων, και ο Πέτρος δεμένος με αλυσίδες οδηγείται εις τα σιγράς φυλακάς της Μαχαιρούντος. Ο Πέτρος εις τη φυλακή. Δυστυχής? Όχι. Ευτυχής? Ευτυχής? Στη φυλακή ευτυχής? Όχι. Είναι προνόμιον, μεγάλο προνόμιον, να φυλακιστεί κανείς για τον Χριστό. Να μην φυλακιστεί κανείς ως μοιχός, ως πόρνος, ως κλέφτης, ως απατεών, ως πλαστογράφος. Να φυλακιστεί κανείς για την αλήθεια, για το Ευαγγέλιο, για τις μεγάλες ιδέες που συνιστούν την ανθρωπότητα, είναι προνόμιον. Κοσμάς ο Αιτωλός προσήγεδε και έλεγε: αξίωσέ με Θεέ μου να σε υπηρετήσω και με το αίμα μου, όπως έχεις το αίμα σου επάνω στο σταυρό, και εγώ να χύσω το αίμα για τη δόξα σου. Προνόμιον το μαρτύριον. Πολύ θνητοί, πάντες θνητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Εκλεκτοί δεν είναι οι μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος. Ευτυχής ο Πέτρος μέσα στα φυλακάς. Μάλιστα. Α, και νομίζετε και αυτό ακριβώς συμβαίνει πάντοτε, αδελφοί, ότι μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνη και αληθείας, μακάρι δε διωγμένοι και ελευθερίας και του Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου. Όμποτε ο Θεός να μας αξιώσει και εμείς, να μας εωξεί κάποιος, θα είναι προνόμιον, ευλογία Θεού, λαχείον, να ποθάνει κανείς ένας φυλακάς υπέρ της δόξης του Ευαγγελίου του Χριστού. Αγωνιστάς και μαχητάς μέχρι θανάτου, μέχρι αίματος. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσφέρουμε. Και όχι μια ζωή, χιλίες μας να θυσιάσουμε, τίποτε δεν πράττουμε. Ανθώς ο ανεβεργέτης ημάς, ο εσταυρωμένος λυτρωτής του κόσμου. Προνόμιον! Μην μπορούμε αυτή τη ζωή, τη δίκαιο άνανδρη, να μην είμαι θα. Γενναίοι, το φρόνημα, υψηλή,
και πλήρης θάρρους και αυταπανίστρος, και βλέπεις αυτόν τον Πέτρο που έτρεμε σαν λαγός μπροστά σε μια υπηρέτρια και αρνήθηκε τον Χριστό, τώρα με στη φυλακή γίνεται λίγας μέχρι τα άστρα του ουρανού και χαίρει και αγάλατε και ευχαριστείτε. Ευτυχής ο Πέτρος σας φυλακάς. Και αν μην νομίσετε ότι είναι μόνο προνόμιο του Πέτρου, αλλά και προνόμιο πολλών ψυχών, και όχι μόνο το καιρό εκείνο ταύτα εγένεντο, αλλά σε κάθε εποχή το Ευαγγέλιο παρουσιάζεται εικονογραφημένον εις τας μορφάς των ηρών. Να σας παρουσιάσω έναν άλλο φυλακισμένο, όχι πια Απόστολο και Μάρτυρα, αλλά ένα φυλακισμένο προήκουσε ακριβώς ετών στας φυλακάς της Λευκωσίας, που εξέδωκαν ένταλμα συλλήψεως και τον κυνήγησαν στα ψηλά βουνά και σειραχούλες της Κύπρου και τον έπιασαν μαζί με άλλους. Ονομάζεται Ανδρέας Ζάκος. Τον οδήγησαν στα φυλακά της Λευκωσίας οι βάρβαροι Άγγλοι πολιτισμένοι. Την επόμενη μέρα να τον εκτελούσαν. Είχαν στήσει στο προάβλιο των φυλακών την Αγχώνη και ο Δήμος εκ Λονδίνου είχε φτάσει για να εκτελέσει τον Ανδρέα Ζάκον μαζί με άλλους. Παραμονή! Ευτυχήστη το! Τραγουδούσε ολόγλυκα τραγούδια της Κύπρου και Ελευθεριάς. Και άφησε μια επιστολή προς τον πατέρα του. Μέσα από τα φυλακά ο Σάλος Πέτρος, γεμάτος χαρά και ευτυχία ότι στο άνθος της ζωής του αξιώνεται να μαρτυρήσει για τα μεγάλα και υψηλά ιδανικά που συγκρονίζουν κάθε πατριώτη και κάθε χριστιανό. Να θέλω να τη διαβάσετε, να συνειδηθείτε. Μέσα από τα μπουντρούμια της Λευκωσίας την παραμονή του θανάτου του, του αποκανισμού του, του ήρωος αυτού ο οποίος συνεχίζει την ουρανή παράδοση του γένους μας. Ένας Κύπριος ποιητής, να θα τη διαβάσει. Είναι Κύπριος. Ποιος έζησε μαζί του? Τούτος ο γέροντας. Έζησε μαζί του, λέει. Να, λοιπόν, συμπτώσεις. Εγώ νόμιζα δεν θα βρω κανένα εδώ μέσα, αλλά βλέπω πολλούς. Χειροκροτήσατε τον ήρωα. Αυγούστου 1958 γράφει προς τον πατέρα του. Τα βγάνεις? Μάλιστα. Έλα εδώ κοντά. Καπιτέ πατέρα, γράφω το γράμμα αυτό σήμερα Τρίτη, αν και θα έρθετε να με δείτε, και αύριο Τετάρτη θέλω όπως να βρίσκετε στα χέρια σας όταν θα το χρειάζεστε, για αυτό το στέλνω από τώρα. Από σας είπα, αφού είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στην ουράνιο βασιλεία και δεν πρέπει να μας φοβίζει ο θάνατος. Εξάλλου εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να ξέρουμε την ώρα του θανάτου μας και έτσι να προπαρασκευαστούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, μη θλίβεστε. Τα 25 και τα 100 χρόνια που μπορεί να ζήσει κανένας είναι μικρό κλασματάκι μπροστά στο άπειρο. Η ζωή είναι μικρή. Τα χρόνια περνούν γρήγορα και η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να πεθάνει κανένας παρά να περάσει τα νιάτα του στη φυλακή. Φροντίσατε λοιπόν να φανείτε αντάξει της περιστάσεως. Σας διαβεβαίω ότι η ψυχή μου που θα φτερουγίζει πάντα κοντά σας θα αγάλετε όταν θα βλέπει ότι επάψατε να θρυνείτε για μένα. Αυτή είναι και η τελευταία μου επιθυμία. Να μην αφήσετε να λείπει τη λύπη να σας κυριεύσει. Αναζητήσατε παρηγοριά στην προσευχή και η θλίψη σας θα σβήσει χωρίς να το καταλάβετε. Σας φιλώ, Ανδρέας Ζάκος. Θα μπορούσα, αγαπητοί μου, να σας διαβάσω και άλλες επιστολές μέσα στις φυλακές ηρώων, αναρρυθμίτων ηρώων της πίστεώς μας, οι οποίοι έγραψαν προς ειδικούς των για να θαυμάσετε τον ηρωισμό τους. Ευτυχείς λοιπόν αυτοί, όπως ο Πέτρος μέσα στη φυλακή, παραμονή της εκτελέσεώς του. Ενώ αντιθέτως δυστυχείς, μα πολύ δυστυχείς, είναι αυτοί οι άλλοι οι οποίοι δεν είναι στα φυλακάς, αλλά βρίσκονται έξω από τα φυλακάς και ζουν μέσα ισούλα στα σανέσι και ισούλα και μέσα ισόλη την πολυτέλεια και την κλειδί. Κι αν ακόμα βρίσκονται πάνω στα άκτορα και στους θρόνους τους βασιλικούς. Η ιστορία μας διέσωσε έναν έκδοτο το οποίο θα γνωρίζετε ίσως, ότι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ανάμεικτον από εγκλήματα αλλά και από δόξας και δάφνας, μέσα στο Βυζάντιον λέγει ένας αδελφός σκότωσε τον βασιλιά και έγινε βασιλιάς αυτός. Την πρώτη νύχτα που είναι κοιμηθεί δεν μπορούσε να ησυχάσει.
Τα μεσάνυχτα είδε όραμα, είδε τον αδελφό του, τη σκιά του αδελφού του, να κρατάει ένα ποτήρι γεμάτο αίμα, να χνίζει το αίμα. Και αν λέει, αδελφέ, πήγε το αίμα του αδελφού σου. Να ησυχάζει ο εγκληματίας, έστω και αν είναι πάνω στα υψηλότερα αξιώματα, τον τύπ της συνείδησης, οι ερηνίες των καταδιώκων. Ευτυχής αυτοί που βρίσκονται φυλακάς για την δόξα του Θεού, δια τας μεγάλας και υψηλάς ιδέας, τας οποίας πιστεύουν. Ο Πέτρος, ενώ την άλλη μέρα επρόκειτο να εκτελεστεί, εκοιμάτω τον ύπνο του δικαίου. Εκοιμάτω όπως τον ήπιον το βρέφος εις την αγκάλι της μητρός. Εκοιμάτω όπως τα πουλάκια επάνω στα δέντρα του δάσους. Που ψίονται τα δά το δέντρο, αλλά το πουλί κοιμάται ήσυχον επάνω στα φυλώματα του δέντρου. Εκοιμάτω όπως ο αθώος άνθρωπος εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθώσω, κοιμηθήσαμε και υπνώσω. Εκοιμάτω το μακάριον ύπνο. Και τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, τι γίνεται, τι έγινε, τι. Ο Πέτρος λοιπόν ήταν μέσα στη φυλακή. Δεμένος με λυσίδες. Διπλή και τριπλή σκοπιά δεξιά αριστερά εφύλασσον ολόκληρον το στρατόπεδο της φυλακής. Σιδρένια πόρτα πελώρια έφρατε. Ουδείς σε τόλμα να πλησιάσει. Και έφνης αυτός απεφυλακίστη. Βγήκε έξω, περπατούσε ελεύθερος. Ποιος τον απεφυλάκησε, οι χριστιανοί. Εστασίασαν, επαναστάτησαν, πήραν όπαλα και μαχαίρια, έτρεξαν προς τους φυλακάς, επολιώθησαν την Βαστήλη αυτή. Όπως ήταν στο Παρίσι η Βαστήλη, ήταν και η Βαστήλη του Ηρώδου που είχε κλείσει τον Ηρώδη. Όχι με όπαλα και μαχαίρας, αλλά με ένα όπλο ισχυρότερων λογχών και ισχυρότερων τηλεμβόλων και ισχυρότερων ακόμα των κομβουμβών. Έχουμε ένα όπλο, το ανώτερο εξ όλων των όπλων, το οποίο διαθέτει ο άνθρωπος, αν και το πιστεύουμε, το οποίο κονιορτοποιεί τα δυνάμεις της φάλαγγας των εχθρών. Και το όπλο αυτό είναι προς απεφυλακίστη. Πώς? Θαύμα έγινε. Ποιο θαύμα? Αν δεν πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά του. Δικαίωμα είναι δικό μας να πιστεύουμε. Ότι τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά έστειλε. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα. Υπάρχει ένα αυτή που τα ακούει όλα. Υπάρχει ένα χέρι που τα βλέπει, τα γράφει όλα. Υπάρχει θεία δύναμη πράγμα της ίδιας, του νικού σύμπαντος, των αστέρων και των ορίωνων και όλων. Υπάρχει Θεός που κυβερνάει τον κόσμο ολόκληρο. Και αυτός έκανε το θαύμα του Ιησού ο εσταυρωμένος. Ποιο τα μεσάνυχτα όπως εκοιμάτου. Το δωμάτιο έλαμψε με φως υπερφυσικών. Άγγελος διαγράφων κύκλους από τον ουράνιον κόσμο κατήλθε αστροαπηδός. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανούθεν επέρθη υπήντηθε ο τόκο το χέρι. Και δεν είναι μόνο ο άγγελος ο οποίος είναι αγγελοφάνεια, διότι πρέπει να πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος από την ώρα που θα γεννηθεί μέχρι να εκπνεύσει υπάρχει άγγελος πρωτοστάτης φύλακας των ψυχών ημών και των σωμάτων ημών. Άγγελος, ο άγγελος ήρθε λοιπόν και κοιμάται. Και τον εκτύπησε ελαφρά στα πλευρά. Και ο Πέτρος ξύπνησε. Βάλε τα σανδάλια σου. Φόρεσε το ημάτιό σου. Και αμέσως πέσανε οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και ήταν ελεύθερος. Και μαζί με τον άγγελό του περνάνε την πρώτη σκοπιά, τη δεύτερη σκοπιά, την τρίτη σκοπιά, την τετάρτη σκοπιά. Φτάνουν εις την πόρτα της Σιδερένια. Σιδερένια την κλεισμένη με μοχλούς. Και αμέσως λέει αυτομάτως ήνοιξε, εάν ο άνθρωπος ευρύχε μηχανήματα να ανοίγει αυτομάτως τα στήρας, γιατί ο Θεός δεν έχει τα μέσα να ανοίγει αυτομάτως τα πάντα. Αυτομάτως ήνοιξε, λες και ηλεκτρικό κουμπί, εκτύπησε και ήνοιξε η θύρα αυτή. Απλατιά, φαρδιά, άνοιξε η πόρτα και βγαίνει έξω. Και με τον άγγελο περπατούν νύχτα, μεσάνυχτα, πέρα του μεσονυχτίου. Θέαμα εξαίσιον αγγέλης και ανθρώπης περπατούν εκεί. Έχνης τον εγκατέλειψε ο άγγελος, δεν χρειάζεται πλέον. Και τότε τι κάνει, πού πήγε. Την ημέρα που τον συνέλαβαν τον Πέτρο, συναγερμό σου, επιστράτευσης, προσεχής. Εις τα όπλα, εις τα άρματα, δεν υπάρχει άρωμα. Εγώ πιστεύω αδέρφια μου, εάν στα ψηλά βουνά της Αλβανίας, η μικρά Ελλάδα, εγωνάτισε τον φασισμό. Και άρπαξε τις κορυφές της κορυτών βούρτων ωραίων μας και τα σύνωσε με τα άστρα του ουρανού και η πατρίσα δοξάστη. Τούτο οφείλεται και στον ροϊσμό των αξιωματικών και στρατιωτών. Αλλά προπαντός οφείλεται εις ένα παράγοντα, πνευματικών παράγοντα, ανεκτιμήτου αξίας. Και ο πνευματικός αυτός παράγοντας ήταν ότι κάθε βράδυ χτυπούσαν οι καμπάνες, γυναίκες, παιδιά, μέσα στους ναούς, στα εξοκλήσα, στα μοναστήρια, έλεγαν. Και τα δάκρυα εκείνα ήταν το ισχυρότερο όπλο το οποίο εμείς μην πιστεύουν. Ένας διανοούμενος ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο
για το 1940 έγραψε και μόνο δεν έγραψε ότι η Παναγιά έκανε το θαύμα της επαρρώστα ψηλά βουνά. Και δικαίως η Ακαδημία το απέριψε, διότι δεν μνημόνευσε τον τεράστιο ρόλο στον οποίο παίζει η θρησκεία των πατέρων μας. Άπιστοι δεν πιστεύουν τίποτε απολύτως, ήδη και μόνο ήδη. Αλλά δεν είναι μόνο ήδη, ο άνθρωπος είναι και πνεύμα, και το πνεύμα θεματουργεί. Από την ώρα που συνελήφθη ο Πέτρος, φρικία στη σειρά, κατέλαβε ολόκληρον τους χριστιανούς. Όλοι τους τη νύχτα εκείνη δεν κοιμήθηκαν. Αγρυπνία μέσα όλα. Πού σε εκκλησές, δεν είχαν εκκλησές. Εκκλησές τι ήταν, τα σπίτια. Τα σπίτια ήταν. Ο Αγία εποχή που κάθε σπίτι εκεί το εκκλησά. Τώρα οι εκκλησίες γίνηκαν σπίτια και χειρότερα από τα σπίτια. Τότε οι εκκλησίες, τα σπίτια μαζευότανε 5 εκεί, 10 εκεί, 15 εκεί, 20 εκεί, 30 εκεί. Εκεί, κύκλοι, όχι απλώς μελέτης γραφής, κύκλοι προσευχής, νύχτα η ώρα, μεσάνυχτα, πέραν το αυτού, κάτω από τα άστρα του ουρανού, η προσυγκρασμένη προσήκοντο να σώσει, να ελευθερώσει τον κορυφαίο Απόστολο Πέτρο, το οποίο η παρουσία εκρίνει τον Αγκαία μέσα στους τρομερούς αγώνας του χριστιανισμού. Ναι, προσήκοντο. Και όταν ελευθερώθηκε ο Πέτρος, ήταν πια κατάλαβε το θαύμα, τότε τρέχει σε ένα από τα σπίτια αυτά, σε ένα προσφυλέστο σπίτι, όπου μέσα ήταν μία Μαρία, η μήτρη του επικαλουμένου Μάρκου, όπως λέγει η γραφή, και χτυπάει πέρα από τα μεσάνυχτα, άγρυπνη μέσα, ακατάλληλος ώρα, αλλά καταλληλωτάτη ώρα για την προσευχή, χτυπάει και κατεβαίνει, τρέχει, τα σκαλιά, και φτάνει και ένα μικρό κοριτσάκι, μία υπερητριούλα, που το όνομά της δυστυχώς είναι, δεν έχει, αν ρωτήσω εδώ πέρα, το ρωτήσω, υπάρχουν όνομα, εγώ λυπούμαι και καίγομαι, διότι ονόματα ηρώων και ηρωίδων είναι άγνωστα. Για να σας ρωτήσω εδώ πέρα που είστε όλοι, Ρόδη ήταν το όνομά της, είναι καμιά γυναίκα Ρόδη, ούτε μία, σε όλη την Ελλάδα. Τι κακό αυτό το πράγμα, μια ηρωίδα αυτή, που μαζί με τις γυναίκες, ομότιμος, όπως λέγει ο Ιερός Χριστόστομος, εν ομοτιμία, η πρέτρια αυτή, αλλά εξίσου με το άλλο επισίασμα, προσήγητο και αυτή κίνουνε τα προσευχάς της. Θα παρακαλέσω, φέτος, όταν βαφτίσετε κοριτσάκι να το ονομάσετε Ρόδι, να αρχίσει Ρόδι, να ακούετε στην Ελλάδα πάκρο εις άκρο. Μυστήριο πράγμα. Πόσο λυπούμε, όταν ήμουν ιεροκήρυκας, στην Αίρια, εκεί πάνω στο μέρος όπου ομίλησε ο Απόστολος Παύλος, ένα βήμα, έξοχον βήμα, πήγα κι εγώ και με ξύωσε ο Θεός εν τρόμο και φόβο να ομιλήσω από το βήματος στον Απόστολο Παύλο. Μικρός εγώ απέναντι γίγαντος, με φρικίασα επί το καθήκον της, το καθηκτέρες του καθήκον του, και ρωτώ ξαντικά σε χιλιάδες κόσμους, Παύλος! Ούτε ένας Παύλος. Παύλος! Ούτε ένας Παύλος. Και από εκείνη την ημέρα είπα στην πόλη να βαπτίζουν τα παιδιά τους στο όνομα του Παύλου του Κορυφαίου. Όταν επίσης μετέβαιν εις τα Γρεβενά, εκεί στήκεται στο μέσο της πόλεως, υπάρχει το άγαλμα του Εμιλιανού του Ήρωος, τον οποίο κατακριούργησαν οι Αλμπάνοι, οι εχθροί του γένους. Και λοιπά, Ήρωος μεγάλος που επότισε με το αίμα του το δέντρο της ελευθεριάς. Εμιλιανός! Ούτε ένας. Αλλά πόσο χάρηκα όταν από 30 χρόνια μετέβηκα και φώναξε στο κλησίασμα Εμιλιανός. Παρουσιάσαν 2-3-4 μεγάλα παιδιά τα οποία κλαίοντα εισπάσαν, ήρθαν κοντά μου. Λοιπόν, τα ονόματα αυτά πρέπει να τα τιμούμε. Ρόδι! Όποιος από εσάς βαπτίσει κοριτσάκι να το ονομάσετε Ρόδι. Για να μας δοποιήσει και εμάς εδώ το κέντρο να τιμήσουμε την Ρόδη, η οποία υπήρξε εκείνη η οποία έσπευσε να ανοίξει την θύρα εις τον Πέτρο που έκρουε την θύρα. Ρόδι! Ρόδι λοιπόν, η Ρόδι, έσπευσε. Και άκουσε τη φωνή του, τρέχει απάνω, λέγει ο Πέτρος, Πέτρος, τρελάθηκες. Πω, δεν το πίστευσαν. Ξανακατεβαίνει κάτω, χτυπάει δυνατότερα ο Πέτρος στην πόρτα, ανεβαίνει επάνω, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Το θαύμα της Αναστάσεως επαναλαμβάνεται. Ως εκ τάφου, εξίδεκτον τάφου, διότι φυλακή τάφος ήταν. Ανέστη εκ του τάφου ο Πέτρος και εμφανίστη όπως ο Κύριος τον μέσα στο μετών. Ειρήνη ημίν.
και αναχωρηθεί σε άλλα μέρη, διακηρύει το Ευαγγέλιο. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου, το θαύμα αυτό που περιγράφει και παρακαλώ το διαβάστε σήμερα στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων. Τι μας διδάσκει? Ότι η προσευχή είναι όπλο παντοδύναμων. Τι μας διδάσκει? Ότι και εμείς αν ευρεθόμεν σε τριάρτας δυσκόλων στιγμάς της ζωής μας, πρέπει και εμείς να προσευχόμεθα και να μεταχειριζόμεθα το όπλο της προσευχής. Και βρισκόμεθα και εμείς εις δυσκόλων στιγμάς. Κινδυνεύομεν αδελφοί μου, και ως άτομα κινδυνεύομεν, και ως οικογένεια κινδυνεύομεν, και ως έθνος κινδυνεύομεν, και ως ανθρωπότης κινδυνεύομεν, και ως εκκλησία κινδυνεύομεν. Να περιγράψω τους κινδύνους θα είναι μακρός ο λόγος. Απλώς μόνο λέγω ολί κατηνά επάνω εις το θέμα αυτό. Κινδυνεύομεν ως άτομα. Άλλοτε προ 50 προ 100 χρόνια, όταν η πατρίδα μας δεν είχε τα μηχανικά μέσα και οι άνθρωποι με τα πόδια πήγαν από χωριό σε χωριό ή με τα αθώα γαδουράκια, οι άνθρωποι απέθαναν και τότε. Αλλά σήμερα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Πήχτωσε η Ελλάδα από αυτοκίνητα. Έχουμε 800-700 αυτοκίνητα. Όλα τα Βαλκάνια μαζί δεν έχουν τόσα αυτοκίνητα. Όλα αυτοκίνητα. Η Αλβάνια 300 αυτοκίνητα μόνο έχει. Εμείς γεμίσαμε αυτοκίνητα τους δρόμους. Πήκτωσαν οι δρόμοι. Κάθε ημέρα βάφεται οι δρόμοι, η αρτηρία της πατρίδος. Βάφονται με αίμα και σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι και τραυματίζονται τόσοι άνθρωποι, όσαν περισσότεροι από ό,τι εχάσαμε στο Κιλκής επάνω στη μάχη του Κιλκής και πάνω στη μάχη του Σαγκαρίδη του Καλεγκρότου. Σκοτώνονται άνθρωποι, φωνεύονται άνθρωποι, βάφεται άνθρωποι. Και από εδώ που είμαστε εδώ μέσα, 5, 10, 20, κάτω από τους τροχούς των αυτοκινήτων θα εκπνεύσουμε, αγαπητοί μου. Κινδυνεύουμε σωματικώς. Κινδυνεύουμε από τον τεχνικό αυτοπολιτισμό που πολτοποιεί τον άνθρωπο. Από τα μηχανικά μέσα, από τα πλυντήρια, από τα διάφορα σύρματα, τα ηλεκτροφόρα σύρματα που είναι θάνατος δια των άνθρωπων. Κινδυνεύουμε στο ψεύτικο αυτόν πολιτισμό που θα τον μισήσει ο άνθρωπος των πολιτισμών αυτών. Χίλιες φορές να ζούσαμε με δαδιά και χίλιες φορές να είχαμε απλούστερα και λιτότερα ζωή. Ή τώρα που ακούμε καθημερινώς τον θα πληρώνουμε ακριβά, πολύ ακριβά, τον ψεύτικο αυτόν πολιτισμό μέσα στον οποίο ζούμε. Και το αισθανόμαστε μόνο όταν ο θάνατος, ο τεχνικός θάνατος που προέρχεται από τον τεχνικό πολιτισμό επισκέπτεται το περιβάλλον της οικογένειάς μας. Κινδυνεύουμε ως άτομα. Κινδυνεύουμε από επιδημία. Θα έρθει επιδημία. Οχ, 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 οχ. Έρχεται. Έρχεται επιδημία, όχι γρήπη σαν τη γρυπούλα αυτή που πέφτει στα κρεβάτια και αυτός, αλλά σύμφωνα με την Αποκάλυψη έρχεται επιδημία με ένα περίεργο όνομα ασθενείας που θα εκμυρνήσει, θα εξευτελίσει τους γιατρούς, θα εξευτελίσει τα φαρμακεία, τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική. Τι να μας κάνει ο Θεός? Προσευχή δεν κάνουμε, Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε. Πορνίες και μυχίες και διαζύγια και ακαθαρσία, σκουλίκια, βρωμαράκια ακάθαρτα. Έρχεται επιδημία που θα σαρώσει τον κόσμο ολόκληρο, σκούπα ηλεκτρική. Και όπως τον Παγκόσμιο Πόλεμο των Πρώτων, είτε η γρήπη εκείνη που εσάρωσε την Αθήνα ολόκληρο και χιλιάδες έφεσαν μέσα στα απέθαναν, ούτω πως έρχεται εξαντλών, φοβερό επιδημία, η οποία κινδυνεύομαι, αδελφοί μου. Κύριε Λάιζο, στα γόνατα, στα άρωματα, στην προσευχή. Κινδυνεύομαι ατομικός. Κινδυνεύουμε οικογενειακώς, αλλά οικογενειατομικώς δεν κινδυνεύει μόνο το κορμί μας, κινδυνεύει και η ψυχή μας. Κινδυνεύει από την διαφθορά αυτή, η οποία ο Σατανάς άπλωσε τα δίκτυα του. Και όπως ο ψαράς απλώνει τα δίκτυα του μέσα στη θάλασσα και πιάνει μικρά και μεγάλα ψάρια, έτσι και ο Σατανάς άπλωσε τα δίκτυα του μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και αλλιεύει ο Σατανάς αυτός τα θύματα του καθημερινώς και ιδίως στην νεότητα. Κινδυνεύουμε ως έθνος. Ως οικογένεια κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε ως οικογένεια. Τρεις τροπίλες ετοίμασαν σκοτεινές δυνάμεις. Τον οποίο αποφεύγω να ονομάσω τα ονόματα. Σκοτεινές δυνάμεις. Που δεν πιστεύουν στον Θεό. Οι ληστές και άπιστοι και άθλοι. Μασόνοι. Και όλα τα υποπροϊόντα της μασονικής του ΑΣ. Σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να σβήσουν την Ελλάδα ως χώρο πνεύματος και ως χώρο ελευθερίας και ως χώρο θρησκείας και ως χώρο μεγάλων και υψηλών ιδεών. Τρεις τροπίλες, τέσσερις. Η πρώτη τροπίλα δεν έπιασε. Δόξα σοι ο Θεός.
θα τεινάζεται στον αέρα η οικογένεια. Το διαζύγιο. Δεν έγινε το αυτό με το διαζύγιο. Δεν έγινε. Αλλά ό,τι δεν έγινε σήμερα, να είστε να ξαναγνωρίζετε ότι δεν αποκλείεται αύριο μεθαύριο. Ημών κοιμωμένων των ποιμεναρχών και περί άλλων ασχολουμένων και τυρβαζόντων πάλι θα απαγύψει. Σας καλώ πάρματα. Εάν προσιαστεί μέχρι τον άκρο, θα ακολουθούμε πάλι τους καλώς. Έχουν αντιληφθεί οι κυβερνώντες ότι υπάρχει, όπως είπε κάποιος ομιλητής, ένα γίγας. Και ο γίγας αυτός είναι ο ευθερής ελληνικός λαός. Θα χτυπήσει ο γίγας αυτός και θα δώσει ολόκληρον αυτήν τη σαπίδα και τη διαφορά. Δηλώσαμε και πάλι δηλώνουμε εκ νέου ότι καλούμε αυτούς, προκαλούμε την κυβέρνηση, αν τολμήσει να το ξαναφέρει, να γίνει δημοψήφισμα από την Μάνη μέχρι την Ευρώπη και από την Κέρκυρα μέχρι κάτω νησιά, τα ευλογημένα και την Κέρκυρα. Και είναι βεβαίως ότι η μέρα που θα ανοίξουν οι κάλπες, 85% και 90% είναι ο θα μαυρίσει τους απεσίους, τους κράτας της απεισίας και αφαιρίας. Έχουμε λοιπόν, η πρώτη τορπίλη απέτυχε, παρέκλεινε. Δεν επέτυχε το σκοπό της, έφυγε και χάθη στα βάθη του ωκεάνου. Η δευτέρα τορπίλη την ετοιμάζουν, αλλά είναι διστακτική. Ποια τορπίλη? Ότι μόνον πέρα στη Δανία και πέρα στη Στοκόλμη και μέσα στα δευθερωμένα δάση, μέσα στις δευθερωμένες χώρες, μόνο εκεί υπάρχει. Εκεί στη Στοκόλμη, πέρα στην Νορβηγία, στη Νορβηγία και Σουηδία και στα σκόρα πέρα της Αμερικής, σε ορισμένες πόλεις της Αμερικής, εκεί πέρα έχουν ψηφίσει νόμο ότι καταργείται πλέον ως ποινικό αδίκημα. Δεν θεωρείται ποινικό αδίκημα. Η κλοπή, αν πας στη γειτονιά και κλέψεις από το μανάβι πορτοκάλια, μήλα, αχλάδια, θα σε αρπάξουν και τιμωρήσουν ένα χρόνο. Αλλά η κλοπή της συζυγικής τιμής, η κλοπή και η ατιμία του συζυγικού βίου θα πάψει, λέει, από εδώ και μπρος. Θα τιμωρείται η κλοπή, αλλά η μοιχεία και η προνοία δεν θα τιμωρείται. Αυτά λέγουν. Δηλαδή αυτοί οι μικροί και ασήμαντοι άνθρωποι πήραν τη γομολάστηκα του διαόλου και θέλουν να σβήσουν από τον δεκάτιον δεκάλογο που έγραψε το χέρι του Θεού επάνω στο μαρμένο πλάκα και είναι και χαραμένο σε όλο τον κόσμο. Μικροί και ασήμαντοι αυτοί με τη γομολάστηκα του διαβόλου ζητούν να σβήσουν την εβδομή εντολή του μοιχεύση και να είναι πλέον ελεύθεροι άνθρωποι να πορνεύονται, να μοιχεύονται και σαν τα σκυλιά να ουριάζουν στου δρόμου. Αλλά δεν θα το επιτύχουν. Οι τρεις τορπίλοι, δεν ξέρω τι λένε, οι τρεις τορπίλοι και άλλες τορπίλες ακόμα, είναι τάχα τις νομίζετε ότι είναι μικρά οι τορπίλοι εναντίον της γλώσσης. Εν τόσο λίγο τα παιδιά μας δεν θεωρούν πλέον τίποτε από το Ευαγγέλιο και Αποστόλους. Και φτάνουν μέχρι το σημείο ώστε και η γλώσσα αυτή είναι υπέρ της δημοτικής γλώσσης και δημοτικά μιλά την ώρα αυτή και όχι εις αρχαία γλώσσα, ομερική ή πινταρική. Α, το έτρο είναι κάτρο. Αλλά όχι όμως να εξηλαίσουμε την γλώσσα μας. Μέχρι το σημείο να την ακατέψουμε με τουρκικές, με βουλγάρικες, με αλμπάνικες γλώσσες. Κάθε στιγμή η Αλβανία καταλύει τη γλώσσα της. Κάθε στιγμή η Βουλγαρία καταλύει τη γλώσσα της. Κάθε στιγμή η Τουρκία καταλύει τη γλώσσα της. Και όταν καταλύει τη γλώσσα της, εμείς την έχουμε ένα μείγμα και μοσαϊκό όλων των γλωσσών. Και όλες οι λέξεις θα υπάρχουν μέσα πλην των ελληνικών γλωσσών. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό τεράστιο θέμα. Το οποίο όμως εγώ δεν πρέπει να δείξω, αλλά το δείξουν άλλοι οι οποίοι σπουδάζουν και είναι εργαστέ. Ντροπή μας είναι, αδέρφια μας. Κάτω στην, στο Ισραήλ, στο Ισραήλ, στο Ισραήλ. Τα μικρά παιδιά της Ιουδαίας μιλούνε με την αρχαία γλώσσα του Μωυσέως, μιλούν με την γλώσσα του Ισαΐου του προφήτου. Και εμείς μπορούσαμε εδώ, σπάρε τα κεφάλια τους τα μικρά παιδιά, να μάθουν αγγλέζικα που είναι η πιο δυσκολότερη γλώσσα του κόσμου. Και τα παιδιά τα έξυπνα της Ελλάδος να μπορούσαν να μάθουν γλώσσα αρχαία και να μιλούν ως αρχαίοι Έλληνες. Όχι! Πάει γλώσσα. Άλλη τορπίλη, τετάρτη τορπίλη. Τι λένε οι τετάρτη τορπίλη? Ό,τι λέγει, δειλά-δειλά το λένε, δειλά-δειλά, ότι το μάθημα το θρησκευτικό με το οποίο διδάσκουν οι δάσκαλοι και καθηγητές είναι απερχαιωμένο πλέον και ότι πρέπει να το σβήσουμε και αυτό με τη μογολάστηκα του διαβόλου και αντί αυτού 3 ώρες την εβδομάδα τα παιδιά από τον υπηαγωγείο, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά του γυμνασίου, τα παιδιά των άλλων σχολών, αντί μάθημα θρησκευτικό 3 ώρες σεξουαλικό μάθημα. Αυτή είναι η εκπαίδευση. Ούτω πως, αδερφοί μου, η οικογένεια κλονίζεται
Είδα προχθές έναν πατέρα επιστήμονα κλαίοντα. Αχ, χάνω τα παιδιά μου. Χάνετε τα παιδιά σας, τα χάνετε. Τα παιδιά σας που τρέμετε, τα παιδιά σας που νοσταλγείτε, τα παιδιά σας που κοπιάζετε. Μέσα τα παιδιά σας, ο θησαυρός αυτός ο πολύτιμος, χάνεται, χάνεται. Κινδυνεύομαι ως άτομα ψυχικός και σωματικός. Κινδυνεύομαι ως οικογένεια. Κινδυνεύομαι ακόμη ως έθνος, αγαπητοί μου. Δεν θέλω να κάνω πολλές αποκαλύψεις. Ζωή στα σύνορα. Κινηστέ είναι περισσότερο από το άλλο. Να πω ότι ο κίνδυνο διατρέχει η πατρίς μας. Προπαγάνδεν δεν την κέδρουν εις όλων των κόσμων. Κυράς είναι έτοιμη πάλι να σταυρωθεί η διακόμη είναι μέρα. Εχθροί του Βορρά, εχθροί του Νότου, εχθροί της Ανατολής, βάρβαροι και ατήλε είναι έτοιμοι. Και μοιράζουν και μέσα, καυχόνται και λέγουν ότι μέσα δεν το πιστεύω, αλλά όλα είναι δυνατά και όλα είναι επικίνδυνα. Φημερίδες της Μήνης μέσα καυχόνται και λέγουν ότι μέσα σε 24 ώρες καταλαμβάνουμε τα νησιά του Αιγαίου και τον Εύρο ολόκληρο τον περνούμε. Κίνδυνος εξ Ανατολών, κίνδυνος εκ Βορρά, κίνδυνος εκ παντού. Η μικρά Ελλάδα κινδυνεύει. Και φοβούμε μήπως πάλι η Ελλάδα σταυρωθεί. Η σέστρος των μεγάλων και ισχυρών της ημέρας. Πάλι η Ελλάδα δεν είπε, δεν μερίζω το ημάτιο άρμο και πτωματισμό μου έβαλον πλήρων. Ο Ελλάς, ο γυνητάτη πατρίς, πόσο κινδυνεύεις και πόσο δεν μπορούμε εμείς οι νεότεροι Έλληνες μέσα στις αστείς των οποίων σβήνει ως πιντήρι της πίστεως της πατρίδος. Κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε ακόμα ως εκκλησία, αλλά τι να πω πέρα εκκλησία. Τις με δώσει ίδωρο, τις με δώσει δάκρυες ο δερμούς για να θρυνήσω την κατάσταση της εκκλησίας. Δεν έχω, δεν θέλω, πολλά ξεσχολήθηκα. Αν σας είπω ότι αδημονία με κατέχει. Διότι το δράμα της Εκκλησίας συνεχίζεται εις βαθμών απίστευτων και σκοτεινές δυνάμεις δεν θέλουν η Εκκλησία να αναλάβει τον ηγεμόνα. Κοπήκαν τα φτερά. Η Εκκλησία που άλλοτε ήταν αετός, αετός δικέφαλος που επαιτούσε να τον κερδίσει. Η Εκκλησία όμως που είχε φτερά μεγάλα, υψηλά φτερά, κοπήκαν τα φτερά της. Και ο αετός πλέον δεν είναι ο αετός εκείνος, αλλά είναι ένα ελληνό πτηνό το οποίο λακτίζουν οι πάντες. Κινδυνεύομαι ακόμη ως ανθρωπότης. Ως ανθρωπότης. Ως ανθρωπότης. Ας σταματήσω εδώ. Αν θέλεις να περιγράψω τι μέλη συμβεί, το φαντάζεστε? Κόφεσαι τώρα το σπιτάκι σου, το πλυντήριό σου, τα μέσα όλα, τα έπλα πολυτελείας, τα πάντα, τα πάντα. Φύγαμε από την λιτότητα. Κάτω στα σκαλά μας υπάρχει ένα μνήμα ενός ήρωος, στρατηγού ήρωος, μεγάλου άνδρας. Και άφησε εντολή στο μνήμα του να γράψουν δύο λέξεις: Ελλάς. Τα συνθήματά σου. Λιτότης και απλότης. Λιτότης και απλότης. Πάει αυτό πλέον. Πολυτέλεια. Αμερικανισμός. Εισβολή ξένων ηθών. Χλειδί και πολυτέλεια. Ζούμε κατά τρόπον ανεπίτρεπτον. Και κινδυνεύομαι λοιπόν. Τι έχεις. Έχεις κάνει συμβόλαιο. Δεν θέλω να είμαι προφήτης. Αλλά θα συμβεί αυτό. Πάνω από τη Σόφια και πάνω από το Βελιγράδι και πάνω από την Αθήνα και πάνω από τη Θεσσαλονίκη και πάνω από τις μεγάλες πόλεις και πάνω από τη Μόσχα και πάνω από το Βερολίνο και πάνω από το Λονδίνο και πάνω από τη Νέα Υόρκη και μακράν εκεί μαυροπούλια. Θα εμφανιστούν τα μαυροπούλια. Ω Θεέ μου, μαυροπούλια. Μαυροπούλια τα οποία με κουμπιά πλέον. Και τα κουμπιά αυτά αν τα χτυπήσουν τα κουμπιά, ο απολύων που λέει η Αποκάλυψη, με κουμπιά θα γίνει ο πόλεμος. Θα γίνει πλέον πόλεμος με τα όπλα, τα κλασικά όπλα. Θα γίνει με τα κουμπιά, τα ηλεκτρικά. Και όταν χτυπήσουν τα κουμπιά οι δαίμονες και πέφτουν κάτω οι βόμβες οι ατομικές. Το εντρίτο της ανθρωπότητας θα εξαφανιστεί. Και μόνο πάνω στα ψηλά βουνά, και ο Παναράι και βοσκή, η λύνη θα γίνει μια νέα, το ζυμάρι ενός νέου κόσμου σε αυτό. Κινδυνεύομαι οι πάντες. Από στιγμή σε στιγμή. Κίνδυνοι ατομικοί, κίνδυνοι οικογενειακοί, κίνδυνοι εκκλησιαστικοί, κίνδυνοι οι πάντες. Τι πείσουμε αδελφοί, τι πείσουμε. Προσευχή, προσευχή στα γόνατα, στα άρωματα. Άρωματα. Όχι απλώς προσευχή αδελφοί μου. Προσευχή, εκτενής προσευχή, όπως λέγει ο τεγέρατο εκτενής προσευχή εις την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου που εφυλακίστη. Εκτενείς, δεν είναι ντροπή μας χριστιανοί μου. Εάν σας έλεγα απόψε να καθίσω μέχρι τις πρωινές ώρες και να μην κάνουμε τίποτε άλλο, μα τίποτε άλλο, να κλείσουμε τα στόματά μας, να γονατίσουμε σαν αμαρτωλοί, σαν αμαρτωλοί άνθρωποι που είμαστε άνδρες και γυναίκες, βουτυμένοι μέχρι το λαιμό στην κορυφή, μέσα στην ομία και μέσα στην αδικία. Αν σας έλεγα μέχρι τις πρωινές ώρες να καθίσουμε εδώ, να προσευχόμεθα, προσήκοντο οι χριστιανοί και εσύ ετοιγή και τα άστρα του ουρανού.
Εγκαταλείψαμε την προσευχή μας. Την καταλείψαμε. Δεν είναι πολύ διάφορος η κατάσταση, πατρίδος. Προσεύχεστε. Και ενώ εμείς δεν προσευχόμεθα, προσευχόμεθα κάθε βράδυ μετρήστε. Πηγαίνετε στα νυχτερινά κέντρα μέχρι τις 2 η ώρα, 3 η ώρα, 4 η ώρα. Περνούσα σαν επίσκοπος. Καμιά φορά αναγκάζομαι βραδινές ώρες. Μετά τα μεσάνυχτα επιστρέφω στην έδρα μου. Πότε σε διάφορα χωριά, γέρος πλέον και πρεσβύτης, περνούσαν από ένα χωριό απ' έξω από τη Φλόρινα 2 η ώρα νύχτα. Σταματώ, βλέπω εκεί το αυτοκίνητο, σταματώ με το αυτοκίνητο, βλέπω και σηκώνει ένα άνθρωπο με τα τέσσερα. Λέω, πέθανε, πέθανε. Κατεβαίνω κάτω, σταματώ, 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 σταματώ. Ρωτώ πίσω από τον άνθρωπο, ήταν μια νέα γυναίκα 30 ετών, έκλαιγε. Τι συμβαίνει? Ότι 2 η ώρα στο νυχτερινό κέντρο ήταν εκεί, εμέθησε και τον μετέφεραν σαν νεκρό στο σπίτι. Όλη τη νύχτα στην Ελλάδα εδώ μέσα, σαν τα μανιτάρια του διαόλου, φυτρώσανε τα νυχτερινά κέντρα. Και πάνω από 5, 10, 20 χιλιάδες νέοι ως επιτοπλίστων, αλλά και γέροντες ως προμάγιδες, κάθονται μέσα στα νυχτερινά κέντρα και κάνουν αγρυπνία για τον διάβολο. Αγρυπνία για τον διάβολο. Αγρυπνία για τον διάβολο. Για τον Θεό. Πού είναι οι αγρυπνίες μας? Πού είναι οι προσευχές μας? Πού είναι οι προσευχές μας? Έχουμε εγκαταλείψει το άρωμα αυτό. Το ισχυρό αυτό άρωμα το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Μας χαρίζει ο Θεός για τη σωτηρία μας. Και όμως αγρυπνούσαν και προσήχονται οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων. Μες στις κατακόμβες, μες στα σπίτια τους, εις τα σχράδρας μέσα προσήχοντο. Προσήχοντο οι Απόστολοι τη νύχτα. Τι λέγω, τι λέγω, τι λέω. Άνοιξε γύρω μας καταπλής. Άνοιξε γύρω μας καταπλής στους αμαρτωλούς. Τι λέγω. Απόστολοι προσήχονται τη νύχτα. Αυτός ο Κύριος ο Θεόανθρωπος. Τη νύχτα έλεγε την προσευχή. Τη νύχτα την περνούσε έξω προσευχόμενος ο Χριστός. Αυτό το παράδειγμα, το υπέροχο παράδειγμα μας έδωσε ο Θεάνθρωπος προσευχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια θαυμασία ομιλία επάνω στο κεφάλαιο αυτό που ερμηνεύομαι, λέει τα εξής ωραιότατα. Χριστιανέ, τη νύχτα τα μεσάνυχτα, παράδοση της Πόντου. Ποιος είναι από τον Πόντο, ποιος είναι από τη Μικρασία, μέσα από τα Άγια Μέρη της Κεσαρίας, μέσα στα αγιασμένα αυτά χώματα. Μου λέει ο Πόντιος ότι στον Πόντο, στον τραπεζούντα πέρα βαθιά, όπου υπήρχε ελληνική ψυχή, αφάντως ελληνική ψυχή, τη νύχτα τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, τα αντρόγυνα σηκωνότανε και έκαναν προσευχή. Είναι από το Μέγα Βασίλειο αυτό. Τη νύχτα τα μεσάνυχτα που υπάρχει ησυχία, που δεν ακούγεται τίποτα κάτω από τα άστρα. Η πιο κατάλληλη ως ώρα τη νύχτα, μέσα εκεί τη νύχτα προσήφγοντο, τα μεσάνυχτα εκεί κλπ. Λοιπόν, λέγει ο Μέγας Χωριός Χρυσόστομος, δεν βλέπετε, λέει, τη νύχτα απλώνει τη ησυχία. Άκρες, μόνο στον δρόμο, ποιοι ακούγονται, λέει, ποιοι υπάρχουν στον δρόμο, ποιοι περπατούν, οι φύλακοι, οι στρατιώτες, λέει. Όπως λοιπόν οι στρατιώτες τη νύχτα φυλάγουν, σε φυλάγουν την πόλη, έτσι και εσύ, όπως υπάρχουν 2.000, 3.000 στρατιώτες, αστιφύλακες που κάθονται τη νύχτα τα παιδιά, τα ερωϊκά της πατρίδος και φυλάγουν εσένα να κοιμάσαι ήσυχος κλπ. Έτσι και εσύ να γίνεις στρατιώτης του Χριστού, να γρυπνείς και να προσέρχεσαι πάνω στα σειρά φυλακάς των ιερών επάξεων της προσευχής. Μιμηθείτε, δεν θες να μιμηθείς αυτά, μιμηθείτε τα άνθη. Περίεργο πράγμα, ένα πράγμα το οποίο να απορώ, που το εγνώριζε ο Χρυσόστομος. Λέγει ότι μιμηθείτε τα άνθη, τα φυτά. Τι κάνουν τα άνθη? Τα άνθη τη νύχτα αναπνέουν. Τα άνθη τη νύχτα αναπνέουν. Τα άνθη τη νύχτα αναπνέουν. Τη νύχτα βγάζουν το ανθρακικό οξύ και αναπνέουν το οξυγόνο. Όπως λοιπόν τα άνθη τη νύχτα αναπνέουν το οξυγόνο και αναζωογονούνται, και εσύ Χριστιανέ τη νύχτα άνθρωπος του ουρανού ανάφνε τον Θεό. Μέσα εκεί να αναπνέει στη νύχτα το οξυγόνο, μέσα στην σιγανή νυχτιά. Προσεύχεστε, φωνάζει ο Ιερός Χρυσός. Τελειώνω, αδελφοί μου. Το άρμα αυτό, το ισχυρό άρμα, ας μεταχειριστούμε. Και η διαμαρτυρία του λαού μας, όλα είναι χρήσιμα. Δεν υποτιμώ κανένα όπλο, αλλά έχουμε υποτιμήσει το όπλο της προσευχής. Και πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί μου. Προσεύχεστε, αδελφοί μου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Προσεύχεστε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα νήπια, τα οποία ο Λεβιάθαν της αμαρτίας δεν πήρε καταφάγει. Προσεύχεστε για την όρητα που ζει να καταδοχθήσει ο μηνόταυρος της ποικίλης διαφθοράς. Προσεύχεστε, ναι, προσεύχεστε απόψε για τα παιδιά που επάνω στον Εύρο, στον ποταμό τον Εύρο, στον κρύο ποταμό που χωρίζει την Ελλάδα από την Τουρκία και από την απιστία, με το όπλο στη σκανδάλη, είναι έτοιμοι να υπερασπίσουν τα αιρά και τα όσια της πατρίδος μας.
Προσεύχεσαι για τους ακρίτες πληθυσμούς μας που εργάζουν και κοπιάζουν. Προσεύχεσαι για τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στο πελάγι. Προσεύχεστε για τα 4 εκατομμύρια ελληνισμός που είναι σκορπισμένα εις όλα τα σημεία του βιβλίου. Προσεύχεστε, προσεύχεστε για όλο τον κόσμο. Προσεύχεστε και διαρκώς προσεύχεστε. Αδιανύτως προσεύχεστε. Θα τολμήσω, έσκατος εγώ. Έσκατος εγώ. Δεν σας μη, ας μη θεωρηθεί αυτό εγωιστικό. Πείτε ενώπιό σας, κυλώ τα πόδια σας. Όλων ημών, ανδρών και γυναικών, και παρακαλώ ημάς όλους. Γνωρίζετε την προσπάθειά μου. Γνωρίζετε τους αγώνας ο οποίος καταβάλω με άλλους αδελφούς, με άλλους 6 αδελφούς, δια το καλό της Εκκλησίας. Αγωνιζόμεθα, θυρομαχούμε συνεχώς, παλεύουμε συνεχώς. Υφιστάμεθα ποικίλα θλίψης και απειλάς. Και παρακαλώ και εσάς απόψε, εις την προσευχή σας, σας παρακαλώ να ενθυμηθείτε και των αματωλών επίσκοπων Φλωρίνης Αυγουστίνων και είπατε σε αυτόν, βοήθη, Θεέ, βοήθη Αυγουστίνο, επίσκοπο αματωλό.